Εμείς μέχρι τώρα έχουμε κάνει τα εξής. Πήγαμε σε όλους τους φορείς της Τρίπολης. Πήγαμε στους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πήγαμε στην περιφέρεια. Πήγαμε στον Δήμαρχο. Προχτές ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκθέσαμε όλα αυτά τα οποία περισσότερο τα γνωρίζετε. Πήγαμε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν μας είπε να συγκεντρώσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε, ό,τι έγγραφα έχουμε, ό,τι παραστατικά έχουμε, να ενημερωθεί. Θα διατάξει, μας είπε, έρευνα και αν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες, θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Έτσι μας είπε ο εισαγγελέας και περιμένει να του πάμε αυτά που σας είπα. Πήγαμε στον Δεσπότη, στον κύριο Αλέξανδρο, μας είπε, έχετε δίκιο, θα το λάβω σοβαρά υπόψη, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο όπως όλους σας η ουσία. Λόγια τα έχουμε χορτάσει. Η ουσία ποια είναι? Να φύγουν αυτά τα εκτρώματα τα οποία περιέχουν μέσα 4 κεραίες, δεν έφτανε η μία, έβαλε και 4. Λοιπόν, γιατί προκαλούν το θάνατο. Έχουμε εδώ πέρα καρκινοπαθείς, παρόντες καρκινοπαθείς έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάω. Έχουμε αθανάτους, έχουμε παιδιά. Εχθές η τηλεόραση ήταν να δω την αρκαδική εγώ τηλεόραση, δεν έβλεπα. Και πέρα τον αδερφό μου τηλέφωνο που μένει στο στρατόπεδο και έβλεπε μια χαρά. Άρα λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Ότι επηρεάζονται από τις κεραίες. Ο φίλος μου, ο κ. Καλοπίσης, το πρωί πάει να βάλει το αυτοκίνητο, το κλειδί και δεν πιάνει. Καταλάβετε, τα κινητά μερικές φορές δεν λειτουργούν. Τι θα γίνει δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα και να φωνάξουμε να φύγουν αυτές οι κεραίες του θανάτου για μένα? Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω είναι, ενημέρωσα προχθές, πήγαμε με τον κύριο Καλοπίση και την Επιτροπή, πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκθέσαμε όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω, τα ακούσαν όλοι οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, δεν είναι κανείς από αυτούς σήμερα, θα έρθουν μόνο όταν μάθουν ότι έχουμε κανένα βαφτίσει, κανένα γάμο, αν έχουμε μάσα να φάνε και προεκλογικά για ψήφους θα έρθουν. Να τους υποδεχτείτε, να τους χειροκροτήσετε, να τους φιλήσετε, να τους φιλοξενήσετε και στο σπίτι και να κοιμηθούν και με τους άντρες μας ή με τις γυναίκες μας. Δεν ξέρω τι γίνεται, σήμερα παντρεύονται και αυτό, δεν ξέρω. Τα λέω έτσι για να γελάσετε. Λοιπόν, είναι κανείς από αυτούς σήμερα, πείτε μα, είναι κανείς. Αν έρθουν εκλογές όμως, πρώτοι θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Αυτά στα υπόψη σας. Λοιπόν, μας ακούσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι με μεγάλη κατάνοιξη, ας το πούμε. Ζούνε το δράμα μας, είπανε. Το δράμα μας, ζούνε. Αλλά φως δεν βλέπω και ουσία μηδέν. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα έρθει σε ανύποπτο χρόνο, θα έρθει κάποιος καθηγητής από την Αθήνα να μετρήσει. Και γιατί τι έγινε προημερών? Είχαμε ένα σοου, είχαμε μια παράσταση, ένα σικέ παιχνίδι. Ειδοποιήσανε μια κυρία από εμάς εδώ πέρα ότι θα έρθουν το 12.30 από την Αθήνα, από το Δημόκριτο, να είστε εκεί πέρα που θα μετρήσουμε. Δεν και ήρθαν αυτή η κύρια, μια κυρία και ένας κύριος από την Αθήνα, μετρήσανε, φέρανε και τα κανάλια και τι είδανε? Ότι έχει 1,1. Ενώ το κανονικό είναι 22. Τότε θα τους παρακαλέσουμε να το μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και να πεθάνουμε περισσότεροι. Καταλάβετε, μας εμπέζουν και μας κοροϊδεύουν σαν να είμαστε μικρά παιδιά. Αν το ανέχεστε εσείς, τι να σας πω κι εγώ να πούμε. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε είναι το εξής. Μιλάνε για μετρήσεις και εσείς επιμένετε στις μετρήσεις. Εμείς, ρε παιδιά, δεν μιλάμε για μετρήσεις. Εμείς μιλάμε να φύγουν αυτά τα πράγματα από εδώ πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο εκπέμπει αυτό το πράγμα. Εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ ρωτώ εσάς. Εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το λίγο. Εμείς δεν το θέλουμε. Αυτό το λίγο. Ας λένε ότι είναι λίγο. Ήρθανε με τη ΣΥΚΕ, όπως λέει ο Κανέλος, με τη ΣΥΚΕ μέτρηση, τους βρήκαμε τελευταία στιγμή. Εγώ ρωτάω ποιος είναι ο κύριος Πετσέλη, που κάνει μετρήσεις όπου δει. Όπου δει βλέπεις Πετσέλη να πει να κάνει το έργο, το λέμε Κοσμοτσέλη τέλος τελικά. Δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά. Ο Πετσέλης παρουσιάζεται εδώ πέρα στη γωνία με δύο άτομα και κάνουν μετρήσεις. Ωραία, και εγώ θα πάρω δύο, θα βγάλω μέτρηση ότι είναι παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει η μέτρηση. Όλη η γειτονιά το λέει αυτό. Μην νομίζετε ότι είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα. Έχουμε 250 υπογραφές μαζέψει που οι άνθρωποι θα βγουν στον δρόμο όταν πρέπει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μας βλέπουν λίγος και δεν φοβούνται. Και δεν μας ενδιαφέρει μας ούτε η ψηφοθυρία κανενός και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα παρά να φύγουν αυτά από εκεί πέρα. Τις μετρήσεις θα τις κάνουμε βεβαίως, θα τις κάνουμε τις μετρήσεις με τρόπο νόμιμο και σοβαρό. Θα κάνουμε μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, το δικό μας το Πανεπιστήμιο, και τότε θα δουν οι κύριοι αυτοί πότε και πόσο μπορούν να εκπέμπουν. Τώρα καταφέραμε να τους κάνουμε τι, να εκπέμπουν χαμηλά. Τα κινητά μας τώρα έχουν δύο γραμμούλες αντί να έχουν πέντε. Κάποια στιγμή όμως θα το σηκώσουμε, θα τους πιάσουμε.
Δεν θα γίνει διαφορετικά. Νομίμως θέλουν, νομίμως θα πάμε. Γιατί η εισαγγελέα μας περιμένει με όλα τα στοιχεία που έχουμε προφορικά που μας είπε να τις θα πάμε γραπτά. Δέστε εδώ άδεια που έχουν δώσει. Που ζητάει σε ένα σημείο, εγώ δεν σας τα πω όλα αυτά. Κατάπτυστες οι άδειες. Κατάπτυστες. Δηλαδή τώρα, αν σου λέει ότι ο κάτοχος πρέπει να έχει πέρα μία ταμπέλα, πρέπει να λέει ότι εδώ πάνω είναι κεραία και πρέπει να έχουν τα νούμερα, τους αριθμούς, πάντα όλα, πού είναι η ταμπέλα, αυτοί τις κρύβουν. Όχι μόνο δεν βάλουν ταμπέλα που να λένε ότι εδώ έχουμε τέσσερις κεραίες, παρά τις κρύβουν μέσα στο τεπόζιτο. Αυτό ζητάμε εμείς. Ο Δήμαρχος όχι δει. Εμείς δεν έχουμε παράπονα από τις αρχές. Καθυστερούμε γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πήγαμε πρώτα στο Δεσπότη γιατί να πάμε στο περιβάλλον. Φτάσαμε στο περιβάλλον προχθές. Θεωρώ ότι θα το δουν οι άνθρωποι και θα τις κατεβάσουν αυτές. Άρα κύριε Καλοπίση, για να συνοψίσουμε. Ξέχωρα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραταξιακή ομάδα, μπλα μπλα μπλα, έλεγχος σε περίεργη στιγμή από αστυνές, από πιστοποιημένο φορέα. Ξέχωρα από αυτό. Εσείς, ο δικός χάρτης, τα βήματά σας, πρέπει να προλάβετε κάποιο νομικό. Τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής. Να ξέρουμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα δεν θα κοιτάξουμε να το τραβήξουμε το πράγμα για λόγους που θέλουν οι περισσότεροι. Όσο πιο γρήγορα κατέβουν, τόσο καλύτερα είναι. Προέχει να πάμε στην εισαγγελέα τα στοιχεία που μας έχει ζητήσει. Εμείς τα έχουμε μαζέψει, έχουμε τις υπογραφές που μας είπε ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Θα πάμε και την άδεια να τη δει τι άδεια έχουν βγάλει οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω τώρα ήδη η εισαγγελέα που είναι ένας άνθρωπος εντυμότατος δεν θα δει τα κενά που έχει αυτή η άδεια. Και θεωρώ ότι από εκεί πέρα θα επιληφθεί του θέματος. Γιατί εμείς καθυστερήσαμε, να το πω έτσι. Ξεκινήσαμε από το Δεσπότη και μετά φτάσαμε εκεί που έπρεπε. Γιατί δεν ξέραμε. Θέλω να σας γνωρίσω ακόμη ότι έχουμε στα χέρια μας απόφαση του μονομελούς πλειοδικείου την υπερθεμών 303 κάτω το 2017, απόφαση του μονομελούς πλειοδικείου πατρών που αφορά το Δήμο Δαχλουρέικων, που λέει ότι ανεξαρτήτως βαθμού ένταση των κεραίων για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, επειδή είναι σχολεία όπως είναι και έχουμε και εμείς σχολεία των γύρω, θα πλύνουν οι κεραίες. Σε απόσταση μικρότερη των και αν δεν συμμορφωθεί ο κύριος αυτός της κεραίας, στην Πάτρα λέμε, 5.900 ευρώ πρόστιμο κάθε μέρα. Δεν την έβγαλε σήμερα 5.900, δεν την έβγαλε αύριο άλλα 5.900. Και θέλω, και τελειώνοντας, να μην σας κουράσουμε, θέλω να πω το εξής. Γιατί αυτή η κυρία που όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω, τα λέω έξω από τα δόντια. Αυτή η κυρία τα έβαλε μέσα σε κυβότια να μην φαίνονται. Με δόλο. Γιατί κατέβηκε κάτω στο υπόγειο, γιατί έφυγε η οικογένειά της και τα διαμερίσματα του πρώτου και του δεύτερου όροφου είναι κενά, και να μας πει εάν παίρνει χρήματα ή όχι. Και αν παίρνει πόσα. Βάζουν τις κεραίες αυτές και βρίσκουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στα χωριά χώρους να τις τοποθετούν, θα πρέπει να πιεστούν. Και για να πιεστούν, επειδή είναι μεγάλες εταιρείες, είναι μεγαλύτερα, δεν υπολογίζουν μία και δύο εταιρείες. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεθαύριο θα έρθει κάποιο θέμα για να ανανεώσουμε την αδειοδότηση σε μια κοινοτική ενότητα. Σε όλα τα χωριά δίνουμε δημοτικό χώρο, κοινοτικό χώρο στο ξέρω μας, με πίστομα εικονικό. Όταν φτάσει η ώρα, αυτό είναι πραγματική πίεση. Δεν είναι λαϊκισμό. Σπίτια σα δίνω εδώ. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εκεί. Όταν δεν δίνει στο φάλανθο σήμα, αυτομάτως χάνουν λεφτά αυτοί. Χάνουν χρήματα γιατί δεν μπορεί να πιάσει κανείς με το κινητό του. Και θα αρχίζουν να αλλάζουν εταιρείες. Αυτό συνέβη σε μια περιοχή στην Εύβοια. Τώρα μου είπε ο κύριος Φλέσσορας αλλού, τώρα το να βάλετε ένα πανό και να του πείτε ότι είσαι γαϊδούρη, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα τον πειράξει με αυτά που έχει κάνει. Ναι, φύγανε αυτό. Από εκεί και μετά, για να κάνουμε μετρήσεις, τα είπαμε και προχτές. Λέει ο Δήμαρχος, θα κάνουμε αντιπολίτευση. Από ό,τι είδατε στο θέμα αυτό, είμαστε όλοι μαζί σας. Ο Δήμαρχος, θα κάνουμε ανεξάρτητες μετρήσεις. Να κάνουμε. Προχτές έγινε 17-10 μια μέτρηση. Τα όρια είναι επιτρεπτά. Γιατί όλα ρυθμίζονται με software. Τώρα έχει δημιουργηθεί και το θέμα. Άρα να πας, τώρα θα είναι ήδη χαμηλό το σήμα.